coach μετριάζει τη χαρά σας η πληροφορία για τα υπόλοιπα αποτέλεσμα. Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, γνωρίζαμε ευθύς εξ αρχής ότι είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση και σίγουρα θέλαμε ένα θετικό αποτέλεσμα και μόνο νίκη εδώ μέσα. Νομίζω ότι τα καταφέραμε, είμαστε ακόμα μέσα στο στόχο μας. Θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις να τα καταφέρουμε. Βαθμός δυσκολίας με βάση το πρόγραμμα στις επόμενες τρεις αγωνιστικές και με βάση το πρόγραμμα των αντιπάλων, γιατί πλέον είναι δεδομένο ότι πρέπει να τους συνυπολογίζετε, ποιος είναι? Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν παιχνίδια που μπορούν να έχουν βαθμοί, γιατί είναι πολλές οι ομάδες οι οποίες μετέχουν σε αυτό το group στο οποίο κινδυνεύουν για να πέσουν κατηγορία. Έτσι είμαστε κι εμείς βέβαια. Εγώ κοιτάω παιχνίδι-παιχνίδι. Αυτό που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι ότι κερδίσαμε. Κοιτάμε τον τελικό της Τετάρτης. Έχουμε το κύπελλο το εραστηριακό το δικό μας. Είμαστε στο τελικό. Πάμε με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία και θα κοιτάξουμε αμέσως μετά το επόμενο παιχνίδι. Το γεγονός ότι η ομάδα στον ομό Πιερίας έχει δύο νίκες, μία ισοπαλία και μόλις μία ήττα από τον πρωτοπόρο εθνικό του Νέου Κεραμιδίου. Δείχνει κάτι για τη δυναμική της ομάδας, η βαθμολογία αποτυπώνει, είναι καθρέφτης της πραγματικής δυνατότητας που έχει η δική της ομάδα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε όποια έδρα έχουμε πάει έχουμε αγωνιστεί. Η ομάδα μου έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία και νομίζω ότι θα έλεγα ότι είμαστε ιδανικοί αυτόχειροι στο να μην μείνουμε στην κατηγορία. Δεν μας φάει κανένας άλλος, μόνο ο κακός μας έχει δώσει κάποια παιχνίδια. Έχουμε πάρει τα εύσημα από πολλές ομάδες και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για την ομάδα μου. Εγώ θέλω να πιστεύω πάρα πολύ σε αυτά τα παιδιά. Τα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη μεγάλη απόδοση που είχαν και τη μεγάλη νίκη. Και θα κοιτάξουμε ξεχωριστά τα υπόλοιπα παιχνίδια να κάνουμε τις νίκες που θέλουμε για να φτάσουμε στο στόχο μας. Για να σας αποφορτήσω λίγο με ένα. Να σας πω λίγο στην κορυφή, αν σας ζητούσα με το χέρι στην καρδιά να μου πείτε ποια ομάδα ανεξάρτητα από τη βαθμολογία που είναι σήμερα αξίζει να ανέβει στην Super League 2, τι θα μου λέγατε? Κοιτάξτε, αυτές οι δύο ομάδες έχουν ξεχωρίζει και το Κεραμίδι και η Αρτάκη. Νομίζω ότι απαρτίζονται που έχουν ένα πολύ καλό team προπονητικό αλλά και ποδοσφαιρικό. Νομίζω ότι δίκαια αυτές οι ομάδες συναγωνίζονται για τον τίτλο. Όποια ομάδα και να το πάρει, σίγουρα για την άλλη θα είναι και άδικο, γιατί τα παιδιά έχουν κάνει τεράστια προσπάθεια και οι δύο ομάδες. Είναι δύσκολο να προβλέψω. Είναι ένα παιχνίδι που θα παιχτεί στην Αρτάκη. Ο καλύτερος εκεί θα αλλάξει κατηγορία. Ποιο είναι το επίπεδο του πρωταθλήματος, όπως το αξιολογείτε, τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος? Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ καλό επίπεδο. Νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτή την κατηγορία είναι το γηπεδικό. Στα περισσότερα γήπεδα που έχουμε παίξει, οι γηπεδικές καταστάσεις δεν είναι πάρα πολύ καλές. Και νομίζω όμως ότι υπάρχει ένα πολύ καλό αγωνιστικό επίπεδο. Υπάρχουν αξιόλογες ομάδες, αξιόλογα παιδιά. Αλλά ίσως να μην τους βοηθάει για να ξεδιπλώσουν το ταλέντο και αυτή την ομάδα τα γήπεδα. Έτσι, αν μπορώ έτσι πιο αντικειμενικά και πιο ουδέτερα, εκτός του νομού στον οποίο αγωνίζεται η ομάδα σας, να δώσω δύο χαρακτηριστικά στοιχεία για τη φύλακα της, η αγωνιστικότητα των παιχτών και το πάθος μιας ομάδας που διαθέτει χημεία και το γεγονός ότι στηρίζεται από τον κόσμο μιας μικρής Κομόπολης στην περιφέρεια, είναι δύο στοιχεία σημαντικά. Κοιτάξτε, σίγουρα όταν εγώ είμαι 4 χρόνια σε αυτή την ομάδα, νομίζω οι κινήσεις που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια είναι πολύ επιλεκτικές στο να στελεχώσουμε την ομάδα με ικανούς ποδοσφαιριστές αλλά και παιδιά σε χαρακτήρα και σε ήθος. Σίγουρα το πάθος και η ενέργεια που διαθέτουν αυτά τα παιδιά είναι χαρακτηριστικά. Σύντομα ότι έχουμε τον κόσμο στο πλάι μας, μας βοηθάει πάρα πολύ για τη συνέχεια της ομάδας. Γιατί δεν είστε αντιπροσωπευτικό δείγμα προπονητή στην κατηγορία με την έννοια ότι είστε 4 χρόνια? Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στις υπόλοιπες. Είστε πάρα πολλά χρόνια, το οποίο δεν είναι σύνηθες στην κατηγορία. Εντάξει, κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ καλή χημεία με τη διοίκηση και με εμένα. Η ομάδα αυτά τα χρόνια έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα, ένα κύπελλο. Και μοιραία είμαι και εγώ προπονητής της ομάδας. Συνήθως όταν μια ομάδα δεν πάει καλά, αυτός που πληρώνει το μάρμαρο, να το πούμε έτσι, είναι ο προπονητής. Αλλά οι σχέσεις που έχουμε τα παιδιά με τη διοίκηση όλα αυτά τα χρόνια χτίστηκε λιχαράκι, λιχαράκι και προχωρήσαμε και φτάσαμε σε αυτή την τετραετή συνεργασία. Ιστερόγραφο, υπάρχει κάτι που σας συνδέει με την Πιερία και την Κατερίνη? Το με την Πιερία αλλά και με τον Σβορώνο. Ναι. Εγώ ήρθα εδώ 19 χρόνια, ήρθα Φαντάρος και η γυναίκα μου είναι από αυτό το χωριό και έχουμε τουλάχιστον 30 χρόνια εδώ στο νομό σας. Καλή συνέχεια.